Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι από το κλειστό γήπεδο του Πολυκλαδικού. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η αναμέτρηση μεταξύ Coffee Walkie Bugs και Σφυριών. Ένα μάτς που διεξάγεται στα πλαίσια της 19ης αγωνιστικής του αλφαομίλου της Rising League. Σφυριά με τις μπλε εμφανίσεις, Coffee Walkie με τις μαύρες. Τα σφυριά ξεκινάνε με Κόκορα, Κοτσαμπά, Κουρί, Γαλάκα και Σταματίου. Είναι κυνηγητές του Τζάμπολ απέναντι στους Coffee Walkie Bugs που ξεκινάνε με Κομίνη, Βελαέτη, Παπαγωστόπουλο, Μακρύ και Γιαντσίδη. Πρώτη επίθεση για τα σφυριά με τον Κουτσαμπά να στοχεί και τον Γιαντσίδη να παίρνει το αμυντικό rebound. Πρώτη επίθεση τώρα για τους Κοφιγωκοί. Η μπάλα πάει στο Γιαντσίδη χαμηλά. Σπάει στον Βελαέτη. Προσπαθεί να κάνει το αριστερό drive. Μια δύσκολη ενέργεια. Μπαίνει και βγαίνει η μπάλα. Το rebound ήταν από τον Κόκορα. Πρώτες δύο επιθέσεις άσχητες για τις δύο ομάδες. Σεζόν η ομάδα των Coffee Walkie, μιας που είναι μόλις 6 άτομα απόψε. Τώρα ένα drive τον Κουρί, θα σπάσει και σου πνεύει αδρίσαν την καλά και το φυσικό rebound όμως στο σημαντικό. Το ένα δευτερόλεπτο και τα σφαιριά δεν του λαβαίνουν, αφού είναι τέλειο στην αδερφή. Μείνει στα πάρη. Ο Παπαγωστόπουλος θα δώσει το μακρύ. Μια δύσκολη ενέργεια. Σταματή παίρνει το δεύτερο του rebound. Κατεβάζει και την μπάλα. Βρίσκει μια τρομερή πάση στον Κόκορα. Αυτός δεν τελειώνει καλά. Το rebound από τον Παπαγωστόπουλο. Ο Παπαγωστόπουλος ψάχνει πάσα. Θα βρει τον αφύλακτο Κομίνη. Το σουτ για τρεις. Δεν είναι καλό. Πάντε που κουκά από τον Γιαντσίδη που θα σηκωθεί, ούτε θα σκοράρει. Διάστοχη ενέργεια, ένα τώρα ο Κουρίς θα επιχειρήσει για δύο, ούτε αυτό θα σκοράρει. Το αμυντικό ριμπάντο από το μακρύ. Τρακαρισμένες οι δύο ομάδες στο ξεκίνημα. Βελαέτης. Πάσε στον Κομίνη ξανά. Μακρύσιμο στο high post. Γιαντσίδης στην κλειστή άμυνα των σφυριών. Θα πάει όλο τον δρόμο. Ούτε τώρα θα σκοράρει. Rebound από τον ίδιο όμως. Έχει να ανανεωθεί ο χρόνος. 10 λεπτά για τους Bugs. Βελαέτης δεν θα στοχίσει. Σταματίο θα κατεβάσει. Σπάει στην αδύνατη πλευρά. Μπαλά στο χέρι του Γκαλάκα, του Κοτσαμπά, συγγνώμη. Σταματίο με το φουτάκι, θα γράψει σκόρφα να μέσω στην ώρα που ωραία πάσα του Κοτσαμπά. Και θα κάνει το 0-2. Μακρύς, θέλει να ισοφαρίσει, δεν θα το κάνει, εύκολο ριμπάτο από τον Κοτσαμπά. Κατεβάζει την μπάλα ο Γκάλ Φόρουαρντ των Σφυριών. Βρίσκει ένα διάδρομο, πάει όλο τον δρόμο και σκοράρει με μια πανέμορφη ενέργεια. Κάνει το 0-4. Τώρα ο Μακρύς θα πάρει στο χαμηλό post. Είναι τον Κοντζαμπά, πάει στον Κομίνη. Μέσα θα πάει στο drive, δύσκολη ενέργειά του. Ούτε τώρα το καλάθι. Ο Παπαστόπουλος παίρνει το επιθετικό rebound. Ούτε αυτό σκοράρει. Κι άλλο επιθετικό rebound από τον Παπαγωστόπουλο. Drive από τον Βελαέτη. Κερδίζει φάουλ ο Γκάρ τον Coffee Walkie. Έχει την ευκαιρία να πετύχει τους πρώτους πόντους για την ομάδα του. Τα σφυριά που βρίσκονται στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. 17 ρεκόρ. Κοιτάνε τα play-off λίγο πριν το τέλος. Και ένα καλό πλασάρισμα. Ενώ ο Βελαέτης στοχεί στην πρώτη βολή. Οι Coffee Walkie την άλλη δεν κυνηγάνε κάτι πλέον στη χρονιά. Είναι πρώτοι-τελευταίοι με δύο μόλις νίκες και 14 ήττες. Ο Βελαέτης θα στόχει στη δεύτερη εντωμεταξύ. Έχει γίνει το 1-4. Σταματίου στον Κουρί. Πώς πάει όλο τον δρόμο. Δύσκολη ενέργεια. Μακρύς ανάμεσα σε όλους. Παίρνει το rebound. Ο
Παπακοστόπουλος θα πάρει στο high post. Μπελαϊτής πάει από τα αριστερά, σηκώνεται και σκοράρει πανέμορφα. Ένα πολύ ωραίο καλάθι, μειώνει σε 3-4. Κουρίς ψάχνει μια επιλογή. Βρίσκει ωραία τον Ταλάκα στην αδύνατη μεριά. Το σούτ είναι για 3. Δεν είναι εύστοχο. Γιαντσίδης παίρνει το rebound. Στην αδύνατη μεριά του Βελαέτη. Η μπάλα πάει χαμηλά στο μακρύ που έχει κερδίσει φάουλ. Πολύ ωραία. Κυκλοφόρησαν την μπάλα εδώ οι παίκτες των Bucks. Με υπομονή βρήκανε το mismatch και κέρδισαν φάουλ. Και τώρα αρκετές αλλαγές για την ομάδα των Σφυριών. Τσίτος, Κασελάκης και Σιαμαντάς πέρασαν στο παρκέ. Όχι, εν τέλει έχει υπάρξει λάθος. Η μπάλα βγήκε από τα χέρια του μακρύ. Η κατοχή θα περάσουν με 5 λεπτά να απομένουν για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Σιαμαντάς θα πάρει. Ωραία στο τζίτο που έχει κόψει. Το χουκ δεν είναι εύστοχο. Ο Παπαγωστόπουλος στο rebound. Μπλαέτης στον Παπαγωστόπουλο. Ο Μίνης δεν έχει χώρο εκεί στη γωνία. Κακές αποστάσεις. Τελικά θα βρει τον Παπαγωστόπουλο. Δεν θα κερδίσει φάουλ και δύο βολές. Από το πουθενά η Κουφουγόκη βγάλανε μια ωραία φάση. Έχουν ευκαιρία να προσπεράσουν. Άστος είναι προβλήμος. Μία στις δύο τον Παπαγωστόπουλο και 4 όλα. 4-0 σερία στο σωστό του Γόκη. Ο Σαμπάς πάει στον Σταματίου, έξτρα πάει στον Σταματά. Αυτό δεν κοιτάει το καλάθι. Σταματίου, ωραία η προσποίηση, πάει όλο τον δρόμο, δεν τελειώνει καλά. Ο Σαμπάς παίρνει όμως το εκπληκτικό rebound. Την πάσα του Κοτσαμπά. Και γίνεται το 4-7. Παραγωγόπουλος. Ο Βελαέτη, αυτός που πάει το drive δυναμικά. Δύσκολη ενέργεια. Rebound επιθετικό από τον Παπαγωστόπουλο που δεν ευθυνθεί. Σταματίου θα κατεβάσει την μπάλα για τα σφυριά. Ωραία προσπάθηση στον Τσίτο. Κερδίζει δύο βολές. Αυτός κλείνεται, κάνει άλλο ένα λάθος, ο Σιαμαντάς θα κλέψει.
έχει κερδίσει πάνω από τον Ντομίνι. Δεν θα καταλάβει να πασάρει. Είχαν να δώσουν οι μπαγκς, ήταν το τρίτο ομαδικό. Σαμέρας, θα πασάρει στον Τσομπά. Ένας που μόλις πέρασε στο παρκούλι για τον Άραντο. Τσομπάς θα κάνει λάθος. Θα κλέψει, θα κερδίσει τη φάλα από Σαμέρα. Είναι δύο βολές από τον Παπαγωστόπουλο. Ήταν το πέμπτο ομαδικό των σφυριών. Ο Σαμέρας δεν το έχει αντιληφθεί. Ο Παπαγωστόπουλος δεν αξίζει την πρώτη. Αξιοποιεί τη δεύτερη και μειώνει σε 5-9. 2 και κάτι ακόμα για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Ένα χαμηλό πέμπτο το παιχνίδι στην εκκίνησή του. Σαμέρας θα δώσει στον Σιμαντά. Πάει στο αριστερό drive αυτός, Τσίτος. Δεν κερδίζει κάτι εκεί, κλείνεται 4 δευτερόλεπτα. Σαμερινά για 2. Μέσα στο κοράρι. Ριμπάντα από τον Μακρύ. Θα κατεβάσει την μπάλα και θα περάσει στο κέντρο. Το μήνυμα βρίσκει λίγο χώρο. Τελικά θα απειλήσει για 2. Δεν θα δικαιωθεί. Rebound τον σχεμαντά. Κατεβάζει την μπάλα, βρίσκει τον Κασελάκη. Αυτό τον τρέχει από τον Τσαμπά. Το φουτ δεν είναι έστω, αλλά φάλα τον Μακρύ. Και 2 βολές για τον Τσαμπά. Άσκησε πρώτη πολύ. Άσκησε και η δεύτερη. Το rebound από τον Τσίκο. Σχεμαντάς παίρνει ένα πικ από τον Τσίκο. Πάει προς τα μέσα. Καμέρας έχει χώρο, δεν το σκέφτεται. Τσίκος, καλή άμυνα από τον Αντωνίου. Θα βρει για τα σφυριά. Ένα διανύμα το τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Το μήνυς στον Μακρύ χαμηλά. Υπάρχει φάουλ φυσικό από τον Μιέλο. Ήθελε να ελευθερώσει τον Μακρύ, αλλά το έκανε αντικαμπλικά. Οπότε κατοχή το πέφτει. Ναι. Σαμέρας. Ωραία, πάσα με Τσαμπά χαμηλά. Αυτός θα κάνει το εύκολο λάθος, ο Κομίνης θα κλέψει. Μια δημοσιοτικό εκ, δεν θα υπάρχει, ο Κομίνης κάνει το λάθος, ο Σχεμαντάς κλέβει. Ο Σχεμαντάς πάει όλο τον δρόμο, πασάρει ωραία στον Τσαμπά, πώς θα τελειώσει το μέρος και τη φάση. Ωραίος ο συνδυασμός για τα σφυριά, 20 δευτερόλεπτα ακόμα. Στο 5-11 είναι το σκορ. Ο Βελαέτης, όλος ο χρόνος για τους μπακς. Ο Βελαέτης δεν θα τον εξαντλήσει, Μακρύς. Για 2 μετά από τρίπλα δε σκοράρει, ριμπάδο με τον Τζαμπά. Και πρώτο δεκαλέπτου, το πιο πολυκλαδικό, σε λίγο το χρόνο για το δεύτερο. Επιστρέψαμε στο κλειστό γήπεδο του πολυκλαδικού, έναρξη δευτέρου δεκαλέπτου. Συναμέτρηση των μπακς, τον κοφτυγό και μπακς για τα σφυριά. Τα οποία είναι σε άμυνα ζώνης τώρα.
Βελαέτης για 3 από τη γωνία, δεν είναι εύστοχος. Rebound εύκολο από τον Νταλάκα. Κατοχή για τα σφυριά. Σταματίου. Στην επίθεση των σφυριών στο δεύτερο δεκάλεπτο. Μπροστά με 5-11 μετά από 10 δευτερόλεπτα λεπτά. Σταματίου. Θα χάσει τον Παπαδοστόπουλο με φάουλ. Τώρα ξανά η μπάλα στα χέρια του. Πάσα Μπουρίς. Χριστίαν από τον Μπάξ. Το Τσαμπάς. Θα σπάσει στον Νταλάκα στα 2 δευτερόλεπτα. Θα σουτάρει για 3 και 4. Άλλη μια στιγμή για τον Τσαμπά. Θα κάνει το 5-14. Η διαφορά αγγίζει τα διψήφια επίπεδα. Παπαδοστόπουλος. Κερδίζει φάλα του Νταλάκα. Δεν πρόκειται να μαζέψει το χέρι του. Ο Παπαδοστόπουλος θα παραφέρει την sideline. Βελαέτης. Γιαντζίδης με 8 δευτερόλεπτα. Θα σπάσει τον Βελαέτη. 4 δευτερόλεπτα του Μπαγκς. Βελαέτης, δύσκολη ενέργεια. Rebound από τον Κόκορα. Δεν θα υπάρξει, Κόκορας περιμένει και τους υπόλοιπους. Το Τσαμπάς στον Νταλάκα, αυτή τη φορά δεν επιχειρεί. Μέσα από τον Κόκορα η μπάλα παίζει δυναμικά, δεν κερδίζει κάτι. Ο Τσαμπάς πήρε το rebound, έχει κατεβάσει και την μπάλα. Και βρίσκει τον μακρύ, αυτός ωραία λύσεται. Δεν τελειώνει όμως. Εύκολη φάση στο μακρύ, χάθηκε. Πάμε με το 5-14. Σταματίου στον Κουτσαμπά, τον Γιούροσεφ. Άστοχο. Αλλά έχει κερδίσει δύο βολές ο Κουτσαμπάς. Πάντες πάει ως το καλάθι, κόβεται από τον Κόκορα, αλλά πάλι λίγο ρε. Υπάρχουν δύο βολές είναι το Μιχάλη Γιαντζίδη. Για το 6-14. Κουρίς. Το Τσαμπάς. Παρ' τον Σταματίου. Κόκορας θα πάρει χαμηλά. Γυρίζει με πρόσωπο. Κουρίζει τις επιλογές. Βρίσκει τον αφήνα του Λαλάκα. Το πρώτο επιθετικό από τον ίδιο όμως. Τη βοήθεια του Κόκορα. Τώρα Κουρίς για 3. Θα εξοφλήσει. Κάνει το 6-10 εξαρτημής. Θα υπάρχει time out από τα σφυριά. Σε λίγο επιστρέφω για τη συνέχεια. Επιστρέψαμε στο πολυκλαδικό. Μετά το time out των σφυριών. Τα οποία είναι μπροστά με 6-17. Βελαέτης στην επίθεση των Bugs. Δίνει στο Γιαντζίδη που επιχειρεί για 2 και δεν ευστοχεί. Το rebound του Σταματίου. Το Σαμπάς και συμπληκεντρώνει με τον Κόκορα, το φασάρι, παραλίγο το λάθος, ο Νταλάκα σώζει. Ρίσσε από τη γωνία, δύσκολο σουτ,
Rebound τον Κομίνι εν τέλει. Βέλα έτσι θα κατεβάσει την μπάλα. 6 λεπτά περίπου ακόμα για το τέλος του πρώτου χρόνου. Βέλα έτσι. Ωραία σκέψη του Μακρύ. Θα σκοτεί. Καλά και το πάλι από τον Μακρύ. Μια ωραία συνεργασία για τους Κοφουγόκη. Τελειώνει σε 8-17. Θα κάνει το 9-17. Ντάλακα θα πάρει για τα σφυριά. Γυρίζει από τον Μίνι. Τώρα από τον Αντωνίου. Βρισκορία τον Μπεντζαμπά. 8 δεύτερα είναι σφυριά που έχουν καθυστερήσει για την επίθεση. Το Τζαμπάς θα κερδίσει 2 βολές. Άμυλα του Σταματίου, ο Μακρύς θα πάρει στο high post για 2. Είναι ξανά εύκολο ο Μακρύς. Από άλλη μια πάσα του Βελαέτη. Ο Γόκη θα μειώσει στο 11-18. Ο Σταματίου θα βρει τον Κασελάκη τώρα. Ο Κασελάκη βρίσκεται στον διάδρομο. Κλείνεται. Λίγο το λάθος. Σταματίου δυναμικά. Δύσκολη ενέργεια. Έχει κερδίσει φάουλ που θα τον στείλει στη γραμμή, των βολών. Πρέπει το πήγα από μακρύ. Κάτι αριστερά με μια δύσκολη ενέργεια δεν θα σκοράρει. Ριμπάουντ του Τζαμπά.
Μεγάλη πάσα στον Σεβαζά. Ο Σελάκης για δύο. Με το κοράτσι με διαστική ενέργεια. Ο Λαντζέρης αφήνει τον Ντομίνη και αυτό στον Μπακοτόπουλο που έχει επιστρέψει στην πεντάδο των Μπάγκς. Μακρύς. Προσωπική ενέργεια στο καλάθι, θα σκοράρει δυναμικά. Πολύ ωραίο καλάθι και 13-19 με τον Γιάννη Μπάξ. Τώρα ένα πολύ ωραίο λάθος από τη Σαμέρα. Δεν συνεχίζει καλά με τον Κουτσαμπά. Οι Μπάξ έχουν την ευκαιρία να μειώσουν κι άλλο εδώ. Σε 3,5 λεπτά από μένα για το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Θα σπάσει στον Μακρύ, ο Λάβης θα γίνει, ο Σεμαντέλος θα κλέψει. Βιασμός για τον Σφυριά, ο Τσίκος θα στοχίσει. Το κύριο του Κομίνη είναι στο μπαλά out. Ο Τσίκος από την προβολική συμβουλία, έχασε το lay up. Θα επαναφέρει τώρα το baseline. Θα βρει τον Κουσαμπά. Σαμέρας για δύο από τα 6 μέτρα. Πολύ μεγαλό το μάτι του κοινού τον Τσίτο. Μακρύς, άλλη μια ενέργεια στο σκοράρι. Άλλο ένα καλάθι για το 15-19. Στους 4 μπάνς. Τσαμπάς στον Σεμαντά που θέλει να απαντήσει, δεν θα το κάνει. Ριμπάδι επιθετικό από τον Τσαμπά. Λάθος εκεί όμως, ο Βελαέτης κάνει κι άλλο πλεύθυμο. Πάει όλο τον δρόμο, ο Μίνης για δύο, δεν θα μειώσει κι άλλο. Time out για τις δύο ομάδες, σε λίγο επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε στην αναμέτρηση μετά το time out. Δύο λεπτά ακόμα για τέλος του πρώτου χρόνου. Η μπάλα στα σκουριά. Ο Τσίτος, ο Χαϊκός, θα πάει όλο τον δρόμο. Θα κερδίσει φάουλ. Ένα επομείνει για δύο βολές. Για τον Σπύρο Τσίτο. Παραμένουν μέσα στο παιχνίδι, δεν αφήνουν τα σφαιριά να ξεφύγουν. Μια διαφορά έχει πιάσει σχεδόν και διψήφια επίπεδα νωρίτερα. Πρώτη
και αυτή στο στόχο. Πάλι στους τρεις διαφορά λοιπόν. 1,5 λεπτό ακόμα για το ημίχρονο. Το Τσαμπάς, δύσκολη ενέργεια, δεν το σκοράρει. Παλεύει για το επιθετικό rebound και το κερδίζει. Τρεις ο Κασελάκης, ούτε από το σκοράρει. Το Ποδοστόπουλο πάτε το φρένο και περιμένει και τους υπόλοιπους. Το φίλος το Μελαέτη. Μια δύσκολη πάσα του Βελέντε, δεν θα περάσει ο Σαμπάς, κάνει ένα εύκολο έψιμο. Φίτος θα παραλάβει την μπάλα, δεν θα προλάβεις. Αλλά ούτε ο Βελέντε θα προλάβει να σώσει. Ούτε τα σχολιά είναι τυχερά σε αυτή τη φάση και κερδίζουν την κατοχή. Τσίτο τα παραπέρει για τον Σαμπάντα. Αυτός θα σκυρακίσει στατική εξωτικών. Δεν θα είναι το λάθος, δεν είναι σαν για δύο. Πάντου του κοινό του Τσίκο. Για τρεις σαμπέρας από την περιοχή. Ούτε τώρα για Τσίκης παίρνει το αμυντικό rebound. 30 ευρώ ακόμα, το 19 σε διάθεση των Μπαγκ. Ο Βελαέτης θα σκοταλήσει τον χρόνο. Γιαντσίδης θα στήσει ένα σκριν. Ο Βελαέτης φωνάζει την άκρη Εντέλη, Βελαέτης, θα πασάρει. Θα γίνει στο Βελαέτης, κάνει κι άλλο πλέξιμο. Και Μαγκάς, ωραία τον Τζίκο. Καλάθηκε μια τρομερή φάση. Άλλη μια πολύ ωραία συνεργασία μεταξύ του Βελαέτη και Τζίκου. Θα αναλέξει σε καλάθι για το 19-24. Και για μια βολή η οποία δεν είναι καλή. Στα 9 ακόμα όλα στη διάθεση των Bugs ήταν κάνει κάποιο λάθος. Παραλίγο να μείνει Βελαέτης θα πάρει 3 δευτερόλεπτα. Βελαέτης τέλος του δημοκράτου του Πελιγαρικού στο 19-24 σε λίγο το πρώτο και το δεύτερο εμίχρονο. Έναρξη δεύτερο εμίχρονο εδώ στο πιστό του γήπεδου του Πελιγαρικού. Στην αναμέτρηση των σφυριών με τους κοπιουόκι μπαγκς. Πρώτη επίθεση για τα σφυριά με τον Ταλάκα να δοκιμάζει για τρεις και να μην δικαιώνεται. Αντωνίου παίρνει το rebound. Οι μπαγκς κερδίζοντας το επιμέρους δεκάλεπτο, το δεύτερο δεκάλεπτο έχουν πλησιάσει στους 5 στο 19-24. Ενώ είχαν κάνει πολύ κακό το δεκάλεπτο. Μακρύς θέλει να μειώσει κι άλλο. Θα το κάνει. Μακρύς σε ένα τρομερό βράδυ. Μειώνει 21-24. Το Βουκυμπάκς είναι αμυλαζόνης από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Όπως είπαμε λίγα από τα σήμερα. Κουρίς στα 7 δευτερόλεπτα. Κόκορας θα επιχειρήσει για 3. Μπαίνει και την μπάλα, την μπάλα του Ντομίνι. Γιαντζίδης. Ο Ροστόπουλος για τρεις για την ισοφάριση στην κορυφή. Δεν θα εκδοτήσει. Μπορείς παίρνει ένα εύκολα με την κορυφάου. Ο Σαμπάς τώρα. Θέλω να περάσει να πάσει στον Κόκορα που δεν θα περάσει ποτέ. Λάθος. Παράβαση για τους μπαντς. Την μπάντα στην κυρία του Σταματίου. Παίρνει τον δρόμο, πασάρει τρομερά στον Τσαμπά. Και τον φάουλ. Τον Κόκορα ήταν πάσα, συγγνώμη. Δύο βολές για τον ψηλό. Τον σφυριών.
δεύτερη άστοχη, ριμπάουντ από τον Μακρύ. Φάουλ θα κερδίσει ο Μακρύς από τον Κόκορα. Συνέχεια το μάθημα τον Παπαδοστόπουλο. Παίρνει το σκρίπτο Αντωνίου. Δύσκολη ενέργεια από τον Παπαδοστόπουλο, το ριμπάουντ του Σταματίου, ο οποίος τρέχει την μπάλα. Θα βρίσκει να δίνει τη μεριά του Λαλάκα. Ο Τσαμπάς δεν γυρνάει την μπάλα, πάει όλο τον δρόμο σε μια πολύ δύσκολη ενέργεια. Δεν σκοράρει. Το κοράς με το φόλο, παίρνει ο ίδιος το ριμπάλ και παραλίγο το λάθος. Τελικά η μπάλα από τα πόδια του Κόκορα γίνει out. Και εδώ θα περάσει στους Μαύρους. Μαφά και μαφά. Άμα το τόπλος κινείται από τα δεξιά. Ο Αντζίδης που δεν έχει φάνει πολύ σύνορα, δεν έχει φάνει πολλές προσπάθειες. Θα σπάσει τον Μακρύ, το σούτ από high post είναι εύκολο. Από τον Μακρύ, άλλο ένα σούτ εύκολο. Σε τρομερό βράδυ, όπως είχαμε και νωρίτερα. Την μπακ βιώνουμε στον πόντο. 23-24. Νταλάκας δίνει στον Κόκορα. Πιέζεται από δύο παίχτες αυτός. Θα γυρίσει τελικά, δεν θα σκοράρει. Πολύ καλή άμυνα της μπακς. Το έχουμε ευκαιρία να προσπεράσουμε εδώ. Γιαντσίδης έχει. Ο Σόμπλος του Γιαντσίδη. Το σούτ είναι για δύο. Δεν χάσει το προσπέρασμα. Του ρίξει την κατεβάση την μπάλα. Βρίσκει ένα διάδρομο, πάει όλο τον δρόμο. Βιαστική ενέργειά του. Ο Γιαντσίδης παίρνει το rebound. Θα δώσει τον Κομίνη. Ούτε τώρα θα έρθει το προσπέρασμα. Εύκολο ριμπάουντ του Σταματίου. Παιδιά, Σταματίου στον Κοτσαμπά που έχει σαν τρέιλερ. Θα τελειώσει την εκπαιδευτικά τη φάση. Του πάρε στον εκπαιδευτικό γύρο τα σπηλιά. Κακή επιστροφή εδώ για τους Bucks. Και 23-26. Θέλει να ισοφαρίσει με ένα σύντομο πόντο από την κορυφή. Άλλο ένα ριμπάουντ από τον Σταματίου που καθάρισε την πάση ψηλά. Κατεβάζει την μπάλα, παίρνει το σκριν του Κόκορα. Βρίσκει τον Κόκορα χαμηλά. Στην φάση που δυναμικά παίρνει το επιθετικό ριμπάουντ. Με πολλή ενέργεια. Ο Σαμπάς τώρα, τον Κόκορα. Λίγο το λάθος. Ο Τσαμπάς για δύο εκτός ισορροπίας. Αντωνίου το rebound. Κομίνης. Ο Παπαδοστόπουλος να δίνει τη μεριά, θέλει να δει τον Μακρύ. Επιχειρεί και για τρεις ο Μακρύς. Δεν θα είναι εύστοχος. Ο Παπαδοστόπουλος παίρνει το επιθετικό rebound και σκοράρει πανέμορφα και δυναμικά. Μειώνει στον πόντο εκ νέου, 25-26. Τότε κερδίζει φάουλ χαμηλά από τον Αντωνίου. Ενώ υπάρχει time out, σε λίγο θα επιστρέψουμε. Επιστρέψαμε με εδώ time out. Την μπαλά για τα σφυριά με τον Τσίτο που έχει επιστρέψει στην πεντάδα της ομάδας του. Να δείξει στον Σταματίου. 7 δεύτερα από τα σφυριά, Σταματίου για 2 μετά από τρίπλα. Θα γράψει ένα πανέμορφο σκορ. Θα κάνει το 25-28. Βελαέδης. Δηλαδή ο Βελαέδης δεν θα απαντήσει το ριμπάντο από τον Τζίτο. Τα σπουδιά δεν αφήνουν, όπως είπαμε, τους μπακς να προσπεράσουν. Διαχειρίζονται το παιχνίδι και κρατάνε μια μικρή διαφορά. Σταματίου στον Κουρί για δύο το σουτ. Δεν είναι εύστοχο, ριμπάνω από τον Γιαντσίδη μακρινό. Ο Γιαντσίδης τρέχει την μπάλα, βρίσκει 4 παίκτες των σφυριών μπροστά του και πατάει το φρένο. Βελαϊκής. Παπαδοστόπουλος έχει χώρο, δεν έκανε για τρεις, πάει στο drive. Τρεις για δύο. Ριμπάνω από τον Βελαϊκή,
10 δεύτερα για τους Bucks. 10! Μελαέτη και μακρύ. Τώρα θα γίνει. Φάουλ από τον Νταλάκα, από την αίσθηση. Στο screen. 3-25 ακόμα το μεταξύ από μένα για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Κερδίσει φάλα του Σαματίου. Πάντες με ένα τρομερό κοστοχό θα στοχίσει. Ο Σαμπάς παίρνει το επιθετικό rebound. Θα πασάρει στον Μαρή και θα κάνει το 25-30. Οι Bucks μοιάζουν λίγο κουρασμένοι εδώ. Δεν έχουν πολύ καλές επιστροφές στο τρίτο δεκάλεπτο. Είναι λογικό. Ο Μελαέτης τώρα με μια δύσκολη ενέργεια. Ο ίδιος θα πάρει το επιθετικό rebound. Θα ξανασηκωθεί. Πάλι άστοχος. Πάντα τον Τσίτο εν τέλει. Ρόντε εκεί το παιχνίδι. Τελικά η μπάλα στα χέρια του Σαματίου. Πάντη από το screen. Ωραία πάσα στον Κασελάκη. Δεν θα ξέρω και αυτός. Από το τέλος παίρνει το rebound. Βέλα έτσι θα κατεβάσει με ασφάλεια. Ζητάει ένας κραμπουλιαντσίδι, πάει τα δεξιά, κάνει λάθος. Λάθος κούραση νομίζω ήταν αυτό εδώ. Δύο λεπτά ακόμα για το τέλος της τρίτης περίοδου, το σκορ 25-30. Ο Σαβαντάς με μια προσωπική ενέργεια δεν θα σκοράρει. Θα κερδίσει δύο βολές σε μια πολύ περιτεχνή ενέργεια. Άσπρεπε την πρώτη βολή. Από τον Παπαγωστόπουλο για το 26-30 στους 4 συμπάγκς. Σχεματάς θα βρει τον Κουτσαμπά του high post. Αυτός θέλει να πασάρει στον Κασελάκη. Το κάνει, δεν έφυγε ο Κασελάκης. Μακρύ στο τρίπαου. Ωραία ήταν εδώ η συνεργασία των σκουριών. Ωστόσο ο Κασελάκης δεν ευσόρισε. Ωραία περνάει τον Κομίνη, τρομερή όπως ήταν από τον Κωνστόπουλο. Τρομερή φάση, πάρα πολύ ωραία. Η κατοχή έχει παραμείνει για τα σφυλιά. Σχεμαντάς για τρεις, μετά τα τρίπλα. Ένα ωραίο σου, 26-33 γίνεται το σκορ. Ενώ διαλύουμε το τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Ήταν ένα καλό συγκεκριμένο για την τεχνολογία του αγώνα. Το
Κουκουράκης, 3 δεύτερα, Κουκουράς στο 1. Κάνει το μπάζερ της τρίτης περίοδου μετά την πάσα του Κασελάκη. Πάρα πολύ ωραίο καλάθι. Και 26-36, τέλος της περίοδου. Σε λίγο επιτρέπουμε για την τέταρτη. Ενάρξη τέταρτης και τελευταίας περίοδου εδώ στο χρυσό κυπέδο του Πολυγλαδικού. Θα βρείτε στο εξωτερικό με το κουδί του Μπάγκς. Έχει επίθεση για τους Μπάγκς. Στο τέταρτο δεκάλεπτο. Μελαέτη θα σταθεί. Θα το πει από τον Τσαμπά. Κόκορας παίρνει το rebound. Η άμυνα είναι πολύ καλή για τα σπίτια που νικάνε με 10 πλέον. Σταματίου το σκορ λοιπόν όπως λέγαμε στο 26-36 μετά τα δύο σερί τρίποντα του Σιωμαντά στο τέλος τρίτης περίοδου. Τώρα ένα σύντομο λάθος για τα σπίτια. Τώρα έχει πάρει καλή θέση ο ψηλός και τελειώνει την φάση. Πάρα πολύ ωραία συνεργασία. 26-38 η διαφορά. Περιμένει κι άλλο. Μακρύς. Δηλαδή από high post. Ούτε το λαχανέρι στο προσεπτικό ρεμπάτο του Γιαντζίδη όμως. Από τον Περναέδη με το σώμα των τριών πόντων. Ούτε τώρα έχει την Bugs. Κόπερας καθάρισε τη φάση ψηλά. Σαμπάς, δύσκολη ενέργεια, ο ίδιος το επιθετικό rebound, θα σκοράρει μαγικά. 26-40, τα σπιτιά παίρνουν πολύ δυναμικά το δεύτερο δεκάλεπτο, δείχνοντας ότι θέλουν να καθαρίσουν το παιχνίδι. Θα το κοφτώ για 3, δεν θα γράψει, rebound από το μακρύ επιθετικό. Στο μακρύς δεν θα ευθετήσει. Δεν βρίσκονται στην επίθεση οι Bugs. Βρίσκουμε στο δεύτερο ημίχρονο όπως είπαμε κουρασμένοι. Κατοχή εδώ θα παραμείνει για τα σπιτιά. Ενώ ο Κομίνης θα επιστρέψει. Φουρίς. Με το πόδι ο Αντωνίου παραμπαίνει. Για 3 θα επιχειρήσει, δεν είναι καλό. Ριμπάτο από το Βεστόπουλο. Bugs. Επιστρέφουμε σε λιγάκι. Επιστρέφουμε στο κρυσό κήπεδο του Πολυγλαδικού. Μετά το time out. Την μπάλα στον Κομινί. Μελάει τη Σαββάρη. Κομινίς τελικά είπα στο Μονοκοστόπουλο, ο οποίος θα συγκριθεί και δεν θα γράψει. Την μπάλα από τον Κόκορα. Το σκορ στο 26-42. Η διαφορά όλο και μεγαλώνει. Θα βρει τον Κουτσαμπά. Το συμπερνάει τον Αντωνίου. Δεν σκοράρει. Λοιπόν, επιθετικό όμως από το Σωματίου. Ο Κόκορας τελείωσε. Και κάνει το 26-44.
βαγγίζει τους 20 πλέον. Το μήνυς στον Βελαέτη. Γυρνάει ο Βελαέτης με το αριστερό, μπαίνει και βγαίνει μπάλα. Το τσαμπάρτο rebound. Κουρίς στον τσαμπά. Κουρίς θα ξαναπάρει. Σταματήσει πολύ χώρο. Δεν επιχειρεί. Μέσα από τον Κωνσταντά, καλή άμυνα του Κωνσταντόπουλου. 3 δευτερόλεπτα, ο Νταλάκα θα σπάρει για 3. Δεν θα σκοράρει. Το παραπάνω από το 1,5 λεπτά για το τέλος του παιχνιδιού. Όπως είπαμε, το σκορ 26-44 πλέον. Αγγίζει τους 20 διαφορά. Τα σφυριά πρώτη φορά και θα φτάσουν στη νίκη εν τέλει. Μάκρης κατεβάζει μπάλα που επιστρέφει στην πεντάδα της ομάδας του. Αντωνίου στον Βελαέτη. Βελαέτης, δύσκολη ενέργεια. Δεν στον Κοκαλάθη. Σταματίου στην άλλη μεριά. Περιμένει και τον Κοτσαμπά να έρθει. Βρίσκει τον Σιαμαντά. Δεν είναι καλό το σούτ. Ειδικό ρημάδο μέσα στον Κασελάκη. Τσαμπάς για 2 για το σούτ. Η διαφορά στους 20. Θα πούμε καλά το Κωνσταντάς και το WW. Έχει 11 πόντους και 11 rebound. Γιαντζίνης, ωραίο απενάντερ. Θα σκοράρει Γιαντζίνης με μια περίδεκτη ενέργεια. Θα πληρώσει 28-46. Σταματάς με πλάτη. Μπάλα βγαίνει από τον Αντωνίου. Το Τσαμπάς θα πάρει. 8 δευτερόλεπτα για τα σφυριά. Σταματίου. Πάει όλο τον δρόμο. Η διαφορά ξανά στους 20. Για το 28-48. Βελαέτης τριπλάρι. Καμινής στον Γιαντζίδη. Το σύμβε για 2 με τα τρίπλα. Πάμε το φιλικό του Αντωνίου. Βελαέτης παίρνει φόρα. Αυτά με φορά τα κομπάτς. Βελαέτης όλο τον δρόμο. Δεν σκοράρει. Ριμπάω το φιλικό άλλο ένα από τον Αντωνίου. Που δεν θα φτάσει στο καλάθι. Τσαμπάς στην άλλη μεριά, πάει όλο τον δρόμο. Μπάλα στο σωματίου. Πάει τα αριστερά. Πασάρει τρομερά στο Σιαμαντά. Ωραία κυκλοφορία μπάλας για τους παιδιά. Ζήτος για 3 πόντους. Ριμπάουντ από τον Κομίνη. 28-48 παραμένει. 3 λεπτά ακόμα για το τέλος. Κλείνεται. Μακρύς. Πολύ καλή άμυνα από τα σφυριά. Τσίδης για 2. Φοβερή πάσα τώρα από το σταματίο στον Κασελάκη. Κασελάκης τελείωσε. Και το 28-50. Το time out από το Σκοπουγόκι. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε στην αναμέτρηση με το αιμά των Bucks. 2.40 ακόμα για το τέλος. Το σκορ στο 28-50 για τα σφυριά που διανύουν ένα εξαιρετικό δεύτερο μήχρονο. Ο Κωνσταντόπουλος στον Μακρύ. Δεν έφυγε το καλάθι και βγήκε φάουλ ο Μακρύς. Δικαίωμα για 2 βολές. Δύο στους δύο από τον Μακρύ.
διαφορά του Βασιλεύου ξανά στους 20-30-50. Σαμέρας για 3 θα την πάσα του Σιαμαντά, δεν θα γράψει την πάρα του Γιαντζίνη. Λάθος τώρα εδώ, ο Κοζαμπάς θα κλέψει. Κι άλλο λάθος, σειρά του μακρύ να κλέψει από το λάθος του Σαμά. Ο Παχωστόπουλος από την baseline θα παραφέρει για τον Γιαντσίδη. Στον Δομήνη θα πάει μπάλα, το σούπ δεν είναι καλό. Δικό ριμπάτο του Γιαντσίδη. Είναι σκοράρι. Θα μειώσει 32-50. Ένα μισή λεπτό ακόμα. Διαδικαστικό χαρακτήρα έχει. Κοτσαμπάς για 3 μετά από τρίπλα. Δεν είναι έτσι το σούτ. Μπάουντ από κανέναν από τα χέρια του Μπελαίδη, δεν είναι μπαλάουντ. Τσίτος θα επαναφέρει για τον Σαμέρα. Τσίτος για 3 πόντους, δύσκολο ο σουτ, επιθετικό ριμπάουντ όμως. Σαμέρας. Τσίτος εμφανίζεται στο χαϊπός, δεν σκοράρει ούτε τώρα. Ριμπάουντ από τον Παπαστόπουλο. Με ένα ωραίο απενάντε, δεν τελειώνει εξίσου καλά. Καλά ο Τσίτος, ο Σελάκης, Λέιλιάτ. Ωραίος εμβιασμός για τα σφυριά. Και 32-52 είναι ο διανύος του τελευταίου λεπτού της αναμέτρησης. Μακρύς, σταματήσει για 2, Παμπλό, δεν πάρω τον Τσαμπά. Καλός εκπνιασμός για τα σπιτιά, lay up από τον Σιμαντά. 32-54. Μελακής Λάρι. Δεύτερη του φάουλ. Το τρίτο μαδικό των σπιτιών. Γιαντσίδης, ένα σου για 2. Από το high post είναι εύκοχο, την πάση είναι μακρύ. Τελικό σκορ 34-54, νίκη για τα σπιτιά, θα ανέβουν σε 11-7, θα πέσουν στο 2-15, τίποτα άλλο από εμάς, ευχαριστούμε πολύ.